αυτό που με συγκίνησε σήμερα στο Ευαγγέλιο δεν είναι ένα ακόμα θαύμα του Χριστού. Έτσι κι αλλιώς όσα τους έκανε. Αλλά το πώς καταλήγει η ευαγγελική περικοπή. Να πάρει στο σωτές κι άλλα πράγματα. Αλλά δύο. Κάνει το θαύμα, θεραπεύει τους δαιμονισμένους, οι οποίοι λέει ήταν τόσο κακοί και τόσο προβληματικοί που σε εκείνον τον δρόμο λέει δεν τολμούσε να περάσει κανένα. Τόσο φόβο σκορπούσε. Και πάει ο Χριστός και βγάζει τα δαιμόνια και τα δαιμόνια τον παρακαλάνε να πούνε στους κύρους, στα βουλούνια, στην Αγγέλη των Κύρων, να το πάρει ολόκληρο από γουρούνια και τα γουρούνια έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Και φεύγουν οι βουσκοί και πάνε στην πόλη για να πούνε στην πόλη ότι τι έγινε και έρχεται ο κόσμος όλος. Και εδώ τώρα είναι το τραγικό. Αντί να ζητήσει να ευχαριστήσουμε οι κάτοικοι της περιοχής που τους διάπρεψε αυτούς τους ταλέπορους, τους δαιμονισμένους, τους ζήτησαν του Χριστού να φύγει από τον ορίον αυτόν. Φύγει. Τι φρικτός λόγο. Φύγε. Φύγε τώρα. Δεν σε θέλω. Νομίζω ότι διαχρονικά αυτά τα λόγια τα λέμε στο Θεό, τα λέμε στους ανθρώπους, τα λέμε στους κοντινούς και τους μακρινούς, να φεύγουν από κοντά μας. Γιατί δεν αγαπάμε. Γιατί δεν ξέρουμε να αγαπάμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι θησαυρό διώχνουμε. Και αυτοί εδώ δεν κατάλαβαν τι θησαυρό έδιωξαν. Πού να ξέραν ότι αυτόν που έδιωχνα ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ήταν ο ίδιος ο Θεός τους. Τώρα θα μου πείτε, έπρεπε, μπορούσα να καταλάβω. Βεβαίως μπορούσα να καταλάβω και έπρεπε να καταλάβω. Αλίμονο. Θαύμα τους έκανε. Και όμως σκληρή η καρδιά τους, σκληρή η καρδιά τους και αν δεν φύγετε. Αν δεν φύγετε. Αν δεν φύγετε. Δεν σε θέλουμε. Πόσες φορές μας συμβαίνει αυτό. Να μην νιώθουμε. Να μην θέλουμε να νιώσουμε. Ξέρετε γιατί δεν νιώθουμε. Γιατί κυριαρχεί το εγώ μας. Γίνεται το εγώ μας στεριό και με αυτό το εγώ δεν καταλαβαίνουμε τίποτα ακόμα και την αγάπη του Θεού. Ακόμα και τη φιλανθρωπία του Θεού. Ακόμα και το θαύμα του Θεού. Λέμε όλοι. Κάνε ένα θαύμα. Και εγώ θα πιστέψω. Χίλια θαύματα να σου κάνω. Χίλιες χιλιάδες θαύματα να σου κάνω. Τίποτα δεν θα καταλάβω. Αν δεν μαλακώσει η καρδούλα σου.
Αν μαλακώσει η καρδούλα, θα βλέπουμε παντού θαύματα. Αν μαλακώσει η καρδούλα, θα βλέπουμε παντού το Θεό. Στη φύση και στα πρόσωπα των ανθρώπων. Στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε ένα άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, θα νιώθουμε ότι είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Γιατί ο ίδιος ο Θεός μας θέλει η ψυχή του καθενός να έχει τόση αξία να είναι κάτι σαν το Θεό. Άλλωστε, αυτός δεν μας έφτιαξε με εικόνα και ομοίωση δικιά του. Δεν έχει ο κάθε άνθρωπος το κατοικόνα και το καθομοίωση του Θεού. Να μπορεί, ναι, να φτάσει και να πλησιάσει και να χαϊδέψει ακόμα και τις άκτιστες ενέργειες του Θεού μας. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Έτσι μπορούσαν και ήταν οι Άγιοι. Έτσι μπορούσαν και φτάνανε κάπου οι Άγιοι. Άλλος αγίασε με την πολύ την αγάπη, άλλος αγίασε με την ταπείνωση, άλλος αγίασε με την υπομονή, άλλος αγίασε με την απλότητα του μυαλού του, που δεν σκέφτονταν για τίποτε πονηρά. Και άλλοι αγίασαν με όλα του τα δω μαζί. Τα είχαν όλα μαζί. Οι μεγάλοι που λέμε Άγιοι. Τι μεγάλοι ήταν οι Άγιοι. Που άντεχαν. Άλλη μαρτύρια του αίματος και άλλη μαρτύρια της συγκλήτησής τους. Ξέρετε, σήμερα προσπαθούμε να αγιάσουμε, προσπαθώντας όμως να αλλάξουμε τους άλλους. Όχι να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να αλλάξουν οι άλλοι. Ξεκινώντας από τους άθεους, τους άπιστους, τους... Τότε θα σας καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου μαθητές. Αν δεν αγαπάτε, τότε θα ξέρουν ότι είστε υποκριτές. Να λέτε μεν ότι είστε καλή χριστιανή, αλλά στην πραγματικότητα να υπηρετείτε τις εντολές και τις επιθυμίες του διαβόλου. Πόσο φοβερό γίνεται έτσι και πόσο απλό γίνεται αλλιώς, εάν δείχνουμε αγάπη, υπομονή και ταπείνωση. Τώρα, την Τρίτη, το βράδυ, θα έχουμε αγωνία για τον παπουλάκο μας, τον κύριο Παΐση, πέρα στη Σαρακίνα, για να τον τιμήσουμε, να τον ευχαριστήσουμε και να του ζητήσουμε ό,τι μας πονάει και ό,τι μας πεντεύει τον καθένα. Θα αρχίσουμε 8:30 και να τελειώσουμε το 10:30. Και τελειώνουμε μετά τις 12 για έναν απλό αλλά υπερβολικά σημαντικό λόγο. Διότι μετά τις 12 πιάνει η άλλη μέρα για να μπορούμε να κοινωνήσουμε. Η λειτουργία γίνεται για την Τετάρτη. Γι' αυτό θέλουμε να περάσει 12. Το δεύτερο είναι ότι την Τρίτη το βράδυ, την Τρίτη όλη μέρα μάλλον πρώτα, Τρίτη, Τετάρτη, μάλλον όχι, λάθος. 13, 14 και 15, 5 Παρασκευή Σάββατο θα πάμε στην Κόνιτσα. Επειδή είναι η εβδομάδα του Αγίου Παϊσίου, να πάμε εκεί, να τον τιμήσουμε και να προσκυνήσουμε τον τόπο και το σπίτι και το μοναστήρι και τους ναούς, στους οποίους λειτουργούν ένα μικρό παιδάκι, ο παππούλης, την Κόνιτσα.
Επιπλέον δεν θα είναι τον Ιούλιο Παρασκευές και Σάββατο, αφήστε με λίγο να ξεκουραστώ. Το λέω όμως ομορφιά, κάντε καμιά μορφή και λάβετε μετά το 1η Αυγούστου. Μέχρι 13 Αυγούστου, όλες τις μέρες του 15 Αυγούστου, θα είμαι μετά τις παρακλήσεις, θα είμαι στο ναό για εξομολόγηση. Όλες οι παρακλήσεις μετά από τον Αύγουστο. Αυτά. Τις Κυριακές, βέβαια, όποιος με θέλει κάτι, μπορεί να μείνει, να τα πούμε. Έχουμε τίποτα άλλο, δεν έχουμε. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον.